Τρεις εκπομπές έβλεπα στη τηλεόραση και μου άρεσαν από μικρό. Michael Knight, τους Dukes και Fix It Yourself Greece. Έτσι. MacGyver δεν έβλεπες. Έτοιμοι! Φέρτε βίδες. Α, εσύ είσαι καλός. Είναι ο άνθρωπος της τεχνολογίας, αλλά συχαίνεται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό να σημειωθεί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Απέναντίας, ίσα-ίσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και μου αρέσουν και οι άνθρωποι που τους αρέσουν τα ηλεκτρικά. Και σκεφτόμουν, αυτός τώρα που έχει κίνηση, δεν έχει ένα άγχος, μην του τελειώσει η μπαταρία. Νέο επεισόδιο. Πιάνουν τα χέρια σου. Μαζί μας ο Μιχάλης Τζεζαερλίδης ήρθε απευθείας από τη Λάρισα και το κανάλι Τζέζα Τεχ και είναι μαζί μας να τεσταριστεί σε αυτή την πολύ σκληρή δοκιμασία που βάζω σε όλους. Γεια σου Μιχάλη. Το τι είπες το όνομά μου κανονικά με συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί είναι για Σαρδάμ. Τι δεν είναι. Όχι εντάξει, μια χαρά είναι. Μπράβο, είσαι ικανότατος. Μια χαρά. Πιάνουν τα χέρια σου και πιάνει και το στόμα σου. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Μέχρι στιγμής πρέπει να είμαι ο πιο μακρινός που ήρθε. 400 ναι. Χιλιόμετρα δεν. Ναι, άρα... τρίτος και καλύτερος. Άρα στη δοκιμασία θα πρέπει να μου έχεις και ένα μπόνους. Θα δούμε, θα δηλαδή, δούμε. Δηλαδή, μην αφήσει σαν του άλλου που είναι τοπικοί. Όχι, τον πρόεδρο θα τον περάσει σίγουρα. Σε βλέπω, σε κόμμα θα τον περάσει. Ανά 100 χιλιόμετρα προτείνω να δίνει και μια βίδα έξτρα. Δηλαδή, εγώ που έκανα 400. Όχι, όχι. Όχι. Το έχει, αφού είσαι τη τεχνολογία. Ναι, είναι. Η τεχνολογία δεν ξέρω. Είναι ο άνθρωπο τη τεχνολογία, αλλά συχαίνεται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό να σημειωθεί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Απέναντίας, ίσα-ίσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και μου αρέσουν και οι άνθρωποι που του αρέσουν τα ηλεκτρικά. Είσαι ο άνθρωπος που όταν βλέπεις ένα βίντεο στο YouTube που είναι λίγο αμφιλεγόμενο, μπαίνουν από κάτω. Wow. Αν ήσουν λίγο διαφορετικός χαρακτήρας, θα μπαίνεις όπου υπάρχει βίντεο με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όχι, να πω, άκου τώρα επειδή το θέτεις, να πω. Ερχόμενος προς τα εδώ και έχω φάει την κίνηση της αρκούδας στην Εθνική, είδα δύο Τέσλα. Το ένα ήταν ταξί. Ναι. Και είδα και μία Πόρσε, την ηλεκτρική, την. Όχι Παναμέρα, δεν, ξέρω, λέει, δεν τη λέει Παναμέρα, τη λέει κάπως. Λοιπόν, και σκεφτόμουν, αυτός τώρα που έχει κίνηση, δεν έχει ένα άγχος, μην του τελειώσει η μπαταρία, ας πούμε, και τι να κάνει. Πρώτον, δεύτερον. Δεν τρώει ναι, μπαταρία. Εντάξει, το ξέρω, πλάκα κάνω. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ ωραία, όπως σου έχω πει και κατηδία, να είναι για επαγγελματικά. Δηλαδή, έχεις εσύ και θες να κάνεις τη μέρα 100-150 χιλιόμετρα συγκεκριμένα, πρόσεχε, μέσα στην Αθήνα. Ισχύει. Ναι. Να το πάρεις το αυτοκίνητο από εδώ. Να πεις ότι θα πάω από εδώ Λαμία. Ή θα πάω το καλοκαίρι μία εβδομάδα διακοπές. Ή θα πάω οπουδήποτε. Σε εμάς επάνω Λάρισα. Στη Λάρισα υπάρχει έξω που είναι ένα εμπορικό κέντρο. Έχει η Τέσλα ταχυφορτιστές. Από εκεί και πέρα, αν πεις ότι εγώ για παράδειγμα θα πάω στο Πήλιο. Θα πάω στα Τρίκαλα, στο Πρετούλι. Θα πάω το καλοκαίρι στην Κέρκυρα. Θα πρέπει να είμαι με ένα τέτοιο, εάν έχει φορτιστεί. Εάν δουλεύει, εάν είναι άδειος, εάν είναι συμβατά, εάν μπορώ να περιμένω μισή ώρα, εάν δεν έχει κρύο, εάν δεν έχει για οικογενειακό. Ναι. Είναι λίγο δύσκολα. Πρόσεχε, θα επαναλάβω, αν δεν είσαι Αθήνα, γιατί όταν η μισή η Ελλάδα είναι Αθήνα, είναι αλλιώς. Και μεγάλη, ίσως και Θεσσαλονίκη. Αλλά επειδή πολλοί στην Αθήνα. Πάνε μέχρι Λαμία, ας πούμε, και δεν πάνε παραπάνω. Ναι, άμα πας μέχρι εκεί, συμφωνώ. Άμα θελήσεις, ρε παιδί μου, μια φορά το χρόνο να πας και διακοπές, νοικιάζεις ένα που λέει ο λόγος άλλο. Αν είσαι αυτής της λογικής, οκ, για εδώ. Αλλά σε μένα, ας πούμε, που είμαι στη Λάρισα και θέλω να πάω, πήγα στα Τρίκαλα τρεις φορές βράδυ. Δεν ξέρω καν αν έχει, μπορεί να έχει φορτιστές, αλλά να ψάξω, να βρω, είναι κρύο, είναι ζέστη, δεν είναι πρακτικά ακόμα. Συν το ότι για μένα, έτσι όπως βλέπω εγώ τα αυτοκίνητα. Ο καθένας, είπαμε, περιορέξω σκολοκυθόπιτα σε όλα τα πράγματα. Έχουν ρίξει όλο το βάρος μέχρι στιγμής στις μπαταρίες και δεν το ρίχνουν στις λαμαρίνες, στα πλαστικά, στις πόρτες. Η ποιότητα ενός 45-50 χιλιάδων αυτοκίνητο μέσα είναι σαν ένα 20-25 συμβατικό. Ναι. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Εμένα. Εντάξει, είναι τι θέλεις. Ναι, κάποιος άλλος μπορεί να πει: δεν πάω πουθενά αν δεν έχω δικό μου ρεύμα να το φορτίζω. Συμφωνώ. Εγώ όμως κάνω. 5.000 χιλιόμετρα το χρόνο, 6, 7, για 7.000 χιλιόμετρα, εγώ, εάν πάρω ηλεκτρικό, θα μπω και μέσα κιόλας, γιατί δεν τη βγάζω τη διαφορά. Ναι. Ούτε τις κτήσεις, ούτε το πόσο θα το πουλήσω μετά και αν θα το πουλήσω. Αν δεν κάνεις καθημερινά χιλιόμετρα στη δουλειά, δεν κάνεις απόσβεση ποτέ. Γι' αυτό είπα πριν, είναι πολύ ωραία να τα πάρεις για επαγγελματικά. Δηλαδή θέλει κάποιος να έχει ένα φορτηγάκι, να πηγαίνει από το σημείο Α στο σημείο Β,
100 χιλιόμετρα παραπάνω, ναι. 100, και εδώ γύρω-γύρω, δηλαδή και να μείνεις, κάπου γύρω θα έχει μια πρίζα ένας, λέω εγώ τώρα. Αλλά να το πάρεις για οικογενειακό αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 5 χρόνια, δεν νομίζω. Ναι. Είναι λίγο για αυτούς που μένουν εκτός Αθηνών, είναι ακόμα λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Δεν εξετάζω τα άλλα τα υποκειμενικά, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, δεν έχω ένα τάμπλετ, δεν τα εξετάζω. Εξετάζω πρακτικά πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι ναι, ναι. Πώς του κάθεται του καθενός. Λοιπόν. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα ηλεκτρικά. Μακάρι, ναι, ναι. Μακάρι, ποιος δεν θέλει να έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν πληρώνει βενζίνες, δεν πληρώνει σέρβις και το βάζει στην πρίζα του στο σπίτι. Ούτε τέλη κυκλοφορία. Ποιος το θέλει. Και αρχίσεις και φωτοβολταϊκά, να πει ότι είσαι υπέρ των φωτοβολταϊκών. Μόνο. Και είσαι εκολαπτόμενος αυτόνομος. Εκολαπτόμενος, ευελπιστώ τα οικονομικά μου να πάνε καλά και μέσα στο 24 να βάλω τα πρώτα μου φωτοβολταϊκά. Ωραία. Τα οποία είναι όποιος μπορεί βάζει, δηλαδή και να μην μπορεί βάζει, πιστεύω. Δηλαδή ωραία. Πρέπει να βρει τρόπο να βάλει κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή με τις εταιρείες που επί της ουσίας αυθαίρετα τιμολογούν, εγώ θα πω. Δεν μπορώ να βρω κάποια λογική στην τιμολόγησή τους. Και οι εταιρείες ενέργειας μαζί με τις εταιρείες courier είναι οι δύο εταιρείες οι οποίες εγώ πραγματικά έχω απορία πώς μπορούν αυτοί οι δύο τύπου εταιριών και επιβιώνουν στην Ελλάδα έτσι όπως λειτουργούν, με την αυθαιρεσία και την. Δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν. Εν τω μεταξύ είναι τα δύο άκρα. Δηλαδή οι εταιρείες courier δεν διαφημίζονται ποτέ. Ναι. Έχεις δει ποτέ διαφήμιση? Όχι, γι' αυτό δεν. Γιατί ξέρουν ότι θα έχουν δουλειά. Να. Οι εταιρείες ρεύματος, οι πάροχοι, παίζουν όλη μέρα διαφημίσεις. Όλη μέρα. Που σημαίνει ότι παίζουν όλη μέρα διαφημίσεις, είτε σου αφήνει τεράστιο κέρδος. Βεβαίως. Είτε θέλεις να καβαλήσεις άλλον στη να. Διαφήμιση για να παίζεις μόνο σου μπάλα. Ισχύει. Τέλος πάντων. Ας αφήσουμε τους ακατανόμαστους, ναι, και να πούμε. Ναι. Κάποιος έχει 1000 ευρώ και θέλει να αγοράσει τηλεόραση για το σπίτι του, 50. Τι να πάρει, τι μάρκες να προτιμήσει? Και δεν κάνουμε διαφήμιση. Ναι, δεν θα πω τι μάρκες, δεν θα πω μάρκα, γιατί αν πεις μάρκα τώρα θα είναι διαφήμιση και μπορεί κάποιος να πει εμένα δεν μου αρέσει αυτό, δεν θα πω μάρκα. Ναι, τι χαρακτηριστικά να έχει. Εξαρτάται τη χρήση, θα σου πω εγώ, γιατί είναι και πολλοί που με ρωτάνε. Ποδόσφαιρο. Τίποτα, όποια του αρέσει οπτικά. Άμα είναι για ποδόσφαιρα και για τέτοια. Ταινίες. Ναι, από πού? Άμα τις βλέπεις από Netflix και από τέτοια τα οποία είναι συμπιεσμένες ήδη, δεν πρόκειται να δεις καμιά τρελή διαφορά αν βάλεις δίπλα-δίπλα, ναι. με laser disc, ας πούμε. Όλες από Netflix, δεν βλέπουμε τις ταινίες. Ναι, ναι. Και τώρα παίζει και πολύ YouTube όμως τηλεόραση. Επίσης και το YouTube είναι χιλιο πρεσαρισμένο ό,τι δεις. Θέλω να πω ότι. Είναι σε καλούπι το σήμα, οπότε. Ναι, δηλαδή αφού MPEG θα είναι. Θέλω να πω ότι επειδή με ρωτάνε κιόλας πολλές φορές, όποιος έχει άγχος του τι τηλεόραση να πάρει μέχρι 700, 800, 1000 ευρώ. Μέχρι 500 είναι όλες ίδιες, ας πούμε. Ναι, και μέχρι 1000 περίπου πλέον. Περίπου είναι όλες ίδιες. Τώρα να πούμε ότι πρέπει να είναι 4K, πρέπει να είναι αυτό, είναι όλες. Είναι υπερβολή να πάρεις 8K, δεν ξέρω αν υπάρχουν μέχρι το χιλιάρικο, αλλά είναι υπερβολή. Είναι πάρα πολύ τίμιες οι τηλεοράσεις μέχρι χιλιάρικο για τέτοια χρήση που είπες. Δηλαδή για ποδόσφαιρο, για να δεις ειδήσεις, για να δεις ένα κανάλι. Για αυτές τις χρήσεις δεν χρειάζεται καμία σκέψη παραπάνω. Όποια σου αρέσει την παίρνεις. Ναι. Πλέον έχουν φτηνίνει πάρα πολύ και αυτές, έχω να σου πω. Δηλαδή η τηλεόραση που μέχρι πριν, επειδή είχα πάρει μια για δώρο μέχρι πριν 2 χρόνια, είχε 700-800 ευρώ. Στα 700-800 ευρώ τώρα πλέον έχουν έρθει αυτές που είχαν τότε 1200. Ναι. Έχουν φτηνίνει πολύ. Αν θέλει για πιο ακριβή. Για πιο ακριβή μετά εξαρτάται, θα βρει μόνος του. Όχι τη μάρκα, τι να έχει, να είναι QLED ή OLED. OLED. Ναι, ναι, ναι. OLED. Οθόνη για 4K, για monitor, για PC, τι να πάρει? Δεν ξέρω. Γιατί. Τι δουλειά είναι πάλι θέλει να κάνει ο καθένας? Να πάρει αυτό που θα δει και θα του αρέσει. Ναι. Να το δει όμως. Αν θέλει, όπως εγώ και δουλεύω 14 ώρες το 24ωρο σε μια οθόνη, εγώ πήρα μία. Ναι, αυτό, όταν δουλεύει πολύ μπροστά στην οθόνη, τι να έχει? Να έχει παραπάνω hertz, να έχει. Τι να έχει? Τα hertz είναι οπωσδήποτε νούμερο ένα. Και να κοιτάξει. Άμα πάρεις ακριβή γενικά, δεν υπάρχουν ακριβές ή κακές πλέον, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο ανταγωνισμός. Να μην πάρει μια οθόνη με 200 ευρώ. Ναι. Με 300. Αν πάρει, ξεκινήσει και πάρει μία
στο high-end, ας πούμε, αυτές όλες είναι επίσης πλέον πολύ καλές. Όσο περισσότερα πληρώσεις, ναι, θα τη δεις τη διαφορά. Δεν υπάρχουν, αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι και το υπάρχει ξέρεις. Υπάρχει διαφορά δηλαδή του, των 200 ευρώ η οθόνη με το 500. Με το 500, δεν είναι marketing. Με τα 500, ναι, θα υπάρχει μια μικρή, με τον 1000 θα υπάρχει σίγουρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω εξαρτάται τι. Αν θες απλά να σκρολάρεις στο ίντερνετ, να κάνεις ένα Word, ένα Excel και αυτά ό,τι κάνουν όλοι, ναι, και να βλέπεις Facebook, θα πάρεις τη φθηνότερη. Δηλαδή να κάτσεις μισή ώρα, μία ώρα. Αν θες να δουλέψεις, θα πάρεις την ακριβότερη. Για κινητά δεν σε ρωτάω, είσαι υπέρ της Apple? Όχι, δεν είμαι υπέρ της Apple. Δεν ξέρω από τα άλλα. Δεν ξέρω από τα άλλα. Δηλαδή κάτσε, το πρώτο σου κινητό πότε το αγοράσες? Το 90... Το 96 όπως όλοι. Ναι, το 96. Το... Ένα Ericsson, δεν 100... υπήρχε... ένα Ericsson 197. Ναι, κατάλαβα, ναι. Που στη Λάρισα δεν είχαμε σήμα. Γιατί τότε, αν θυμάσαι, τα πρώτα, η κινητή τηλεφωνία τότε, όταν είχε πρωτοβγεί, ήταν Panafon και Telestet. Ναι. Η Panafon ήταν της Viafon το δίκτυο, που ήταν η Vianne, που ήταν της Panasonic το δίκτυο. Υπήρχε η Viafon, λοιπόν, την οποία εμπορευόμασταν εμείς. Για όσους δεν ξέρουν, είχαμε μαγαζί στη Λάρισα μέχρι το 2012-2013 και μας είχαν δώσει να κάνουμε συνδέσεις και ως δώρο μας είχαν δώσει το Ericsson. Δεν μπορούσα να το δοκιμάσω όμως, γιατί στη Λάρισα δεν είχαμε σήμα. Είχε σήμα σε ένα σημείο στη Λαμία, γιατί τότε πηγαίνω ερχόμουν και το έβλεπα που είχε. Και φυσικά στην Αθήνα από τη Μαλακάσα και μετά κάτι σε ορισμένα σημεία πάλι. Στη Λάρισα αργήσαμε πολύ να έχουμε σήμα. Οπότε το πρώτο μου, το θυμάμαι, ήταν αυτό. Το Ericsson 197. Μετά είχα τα Nokia, ναι, μετά είχα κάτι Sony. Και μετά... Το 2008 δεν βγήκε το πρώτο iPhone. Το 7. Το 7. Και δηλαδή με το που βγήκε το πρώτο iPhone, πήρες iPhone και δεν ξαναπήρες ποτέ άλλο. Ο, τίποτα. Πριν από το iPhone είχα ένα BlackBerry. Του 5, ναι, που προσπαθούσα να διαβάσω τα email και δεν ερχόταν για το UTF, ήταν ό,τι να είναι. Είμαι ο μοναδικός στην Ελλάδα που γύρισα συσκευή πίσω στη Vodafone και μου δώσαν τα λεφτά. Γιατί προσπαθούσα εγώ να λάβω email από το e-shop που είχαμε τότε, το 2005-2006-2007, ναι, είχα ένα e-shop και δεν μπορούσα να τα διαβάσω. Με ερχόταν όλα κινέζικα τα ελληνικά. Τα λατινικά τα διάβαζα μια χαρά. Ένα μήνα ψάχνανε τι αλλαγές πρέπει να κάνουν αυτοί. Γιατί δεν υποστήριζε τότε το δίκτυό τους, δεν κατάλαβα. Και μου δώσαν λεφτά πίσω, δεν υπήρχε ακόμα το iPhone. Δεν θυμάμαι πώς δούλευα. Κάτι άλλο είχα πάρει, μια συσκευή. Εγώ ήθελα από τότε να βλέπω τα email. Το πρόβλημα μου ήταν ότι έπρεπε να έχω ένα κινητό, να βλέπω τα email. Ναι. Και με το που βγήκε, είχα ένα φίλο μου τον Κωνσταντίνο εδώ στην Αθήνα και μου λέει: θα πάρεις iPhone. Και του λέω: ρε φίλε, αυτά που λένε όλοι. Αν να πάρω το iPhone και πώς θα συνεργάζεται με τα άλλα και τα. Θα πάρεις και MacBook. Οπότε το iPhone από τότε που βγήκε συνεργάζεται με τα email και... Από τότε που βγήκε έπαιρνα email εγώ, ναι. Δηλαδή ήταν η μοναδική μου λύση που από τότε μπορούσα να διαβάσω τα email όταν δεν μπορούσε κανένας. Δεν σου λέω τώρα για εφαρμογές κτλ. Σου μιλώ για τα email. Δηλαδή εγώ ήθελα να κάνω δουλειά και δεν μπορούσα. Ναι. Και γι' αυτό, αυτός ήταν ο λόγος που το πήρα. Δούλεψε. Και επειδή όταν κάτι εγώ το παίρνω και δουλεύει, να σου το πω πολύ απλά. Δεν το αλλάζεις. Όχι. Γιατί εάν πάρω κάτι άλλο και δεν δουλέψει, για μένα είναι. Δεν θα κάνω τη δουλειά μου. Ο καθένας παίρνει ό,τι τον βολεύει. Σαφώς, άμα ο άλλος δεν έχει λεφτά να πάρει κάτι και δεν χρειάζεται να πάρει κιόλας, να πούμε. Δεν χρειάζονται όλοι να πάρουν 1000 ευρώ κινητό και 700 και 800. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, η μητέρα μου πρέπει να πάρει iPhone. Όχι. Το παιδί σου πρέπει να πάρει iPhone. Αυτό που με τρελαίνει εμένα με αυτούς που έχουν iPhone είναι ότι έχουν πολύ φανατικό κοινό. Δηλαδή, μην του πεις, πες του καλύτερα για τη μάνα του παρά να του πεις για το iPhone. Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να δεις τι γίνεται με το κοινό. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Θέλω να σου πω, ο καθένας, ό,τι σκέφτεται το λέει. Εγώ όμως σου λέω ότι δεν χρειάζεται να έχουν όλοι iPhone. Δεν χρειάζεται. Ναι. Άμα είναι για δουλειά όμως. Δηλαδή, άμα έχει social, άμα έχει, ναι, ειδικά, ναι, για τα social, για τα βίντεο και για την ποιότητα, για να μην εξηγούμε. Για τα social είναι μανούλα, για επικοινωνία είναι μεταξύ, ας πούμε, και ακόμα και στη δουλειά σου, ακόμα και με φίλους. Η επικοινωνία είναι. Αυτό που, έχει πετύχει η Apple είναι το ότι έχει ένα φοβερό οικοσύστημα. Ναι. Ακόμα και τα γυαλιά που έχει βγάλει. Τα ακουστικά. Και ό,τι βγάλει σε γυαλί και ό,τι βγάλει γενικά. Ένα μεγάλο σύν πλέον είναι το ότι έτσι όπως έχουν όλοι πάει γύρω από την εταιρεία με το οικοσύστημα, δεν μπορείς να φύγεις πλέον. Μπορείς, δεν φεύγεις. Είναι ευκολία. Έχεις το κινητό, πας σπίτι, ανοίγεις τον υπολογιστή κατευθείαν. Ό,τι δούλευες, το συνεχίζεις εκεί. Έφυγες, έχει ο άλλος πάλι. Αν δουλεύει το καλό, δεν και συνδέσεις το κινητό με τον υπολογιστή. Όχι, ασύρματα. Ναι, την πρώτη φορά. Airdrop. Τι. Εγώ γιατί δεν μπορώ να το.
να το συνδέσω. Δηλαδή. Windows. Ναι. Όχι, για MacBook σου λέω. Για MacBook, για τα Windows δεν ξέρω πώς συνεργάζεται. Ναι, δεν το ξέρω. Άρα, άμα πάρεις, ναι, άμα πάρεις Apple και πάρεις και το Mac. Εγώ σου λέω γιατί δεν φεύγεις από το Mac, καταλαβαίνεις. Γιατί πολύ, μετά ναι, έτσι, ναι. Πάω εγώ τώρα, αυτό που θα τραβήξουμε έτσι, εδώ για πέρα. Για τα βασικά όμως θες ένα ταλιράκι 6-7 χιλιάρια θες μαζί με τα γυαλιά. Ας τα γυαλιά, είναι, δεν ξέρω εγώ τα γυαλιά. Πόσο είναι ένα Mac. Και με, και με 1000 ευρώ παίρνεις ένα MacBook Air. Μεταχειρισμένο. Καινούριο, 1100. Καινούριο. Λοιπόν, αρκετά διαφήμιση κάναμε στην Apple τσάμπα. Πάμε στο τεστ να δούμε τι πουλιά πιάνεις. Θα μου δώσεις κάτι εξτρά, εννοείται ξαναλέω. Κάτι θα δούμε. Κάτι έχω θα έρθει από... Έχω περάσει μία ώρα, πώς λέγεται η περιοχή εδώ πέρα που έχετε την κίνηση έξω. Στην Κηφισό. Δεν ξέρω Κηφισός ήταν αυτό το πράγμα. Mm. Τι είναι. Έπεσες περίπτωση, σου λέω, είναι Κυριακή, είναι επιστροφή. Έχει λεφτά ο κόσμος, βγαίνει βόλτες, πάει, τι νομίζεις. Σαν και εμάς καθόμαστε εδώ πέρα. Αυτοί που τα βάλανε εδώ πριν τις βίδες, ποιοι είναι και πώς τις βάλανε. Είναι ο Αλέξανδρος και ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος από το TikTok. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, έχω δει εγώ τι πρέπει. Θα σου δώσω αυτό εδώ το εργαλείο. Λοιπόν, για να μην. Α, να φέρω βίδες. Θα βγάλω και άλλες. Μόνο αυτές. Λοιπόν, γιατί κάποιοι λέγανε στο προηγούμενο βίντεο με τον πρόεδρο ότι η μύτη είναι λάθος. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω μου πεις. Ότι δεν μπορεί να βιδώσει, λέει, γιατί δεν του έδωσα τη σωστή μύτη, δεν του έδωσα Posit Drive 1, του έδωσα Posit Drive 2, του έδωσα το 1. Η μύτη είναι ίδια και παραλίγο να τη διαλύσει ο πρόεδρος, βλέπεις πως έχει πετάξει γρέζια. Γιατί τι έκανε, το έβαζε πάνω, έδινε full στροφές και του φεύγει από πάνω. Προγραμματίζουμε ένα λεπτό. Μπορώ εγώ να τις φέρω από εδώ. Περίμενε, προεργασία μπορώ να κάνω. Προεργασία μπορείς να κάνεις, ναι. Από ό,τι έχω δει, οι προηγούμενοι έχασαν γιατί δεν κάνανε καλή προεργασία. Και αυτές είναι μαγνητικές. Η μύτη είναι μαγνητική. Μαγνητίστηκε. Λοιπόν, δεν κάνανε προεργασία. Θα σας πω εγώ τι γίνεται τώρα για να. Όποιος ξαναρθεί εδώ πέρα. Σου πω τι γίνεται. 2, 4, 6, 8, 10. Χρειάζεται πρώτα προεργασία. Σαν τα υλικά για τη μαγειρική. Δεν χρειάζεται. Δεν τα πηγαίνεις μανάβι κάθε φορά που είναι να μαγειρέψεις. Τα έχεις όλα εδώ δίπλα και μαγειρεύεις. Λοιπόν. Όλες αυτές. Πάρε κι άλλες άμα θέλεις. Τζάμπα είναι πες. Φεύγοντας μετά πληρώνω κάτι όσες βίδες έχω βάλει. Όχι, όχι, ακόμα δεν το έχω ενεργοποιήσει τη ρήτρα. Γι' αυτό λέω, μπορώ να βγω από την πόρτα της ασφαλείας εκεί πέρα, έτσι. Γι' αυτό λέω, τους είδα λίγο νταυραντισμένους. Λοιπόν, πρέπει εγώ τώρα σε ένα λεπτό, όσες περισσότερες μπορώ. Έχει σε ένα χρόνο, πόσες θα βάλεις. Ένα χρόνο έχω ή ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σε ένα χρόνο, άμα έχεις είναι. Έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο, πόσες θα βάλεις. Πες μου, να ξεκινήσω τον χρόνο, αλλά πρόσεξε, μην πάει πολύ κάτω με το που θα κάνει τέτοιο, θα φρενάρει. Με το που θα βρει, θα γίνει πρόσωπο η βίδα, σταματάς ή μην τρυπήσουμε τον πάγκο, είναι κρίμα. Εντάξει, είναι κύριε Τρέα. Μην βγεις από κάτω, γιατί σε βλέπω έχεις πάρει φορά, να περάσεις από κάτω και να. Εντάξει, κύριε Τρέα. Να τα χαλάσεις όλα. Εντάξει, κύριε Τρέα. Λοιπόν, έτοιμοι. Να το βάλω αυτό εδώ. Πάμε. Τρεις. Χρόνο δεν μου λες. Τέσσερις. Α, εσύ είσαι καλός. Χρόνο δεν μου λες. 24, 23. Φέρτε βίδες. Φέρτε βίδες. Α, εσύ είσαι καλός. Χρόνο δεν μου λες. Θα ακούσεις τον μπιπ. Α, ένα ξέρω. Τέλος. Πόσες είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δεν είμαστε για πόντιουμ. Α, είμαι πόντιουμ. Είμαι, εντάξει. Είσαι. Ο κύριος ο Αλέξης, ο άλλος ήταν επαγγελματίας. Φαντάζομαι γιατί δεν είναι. Πιο πολύ με πινέλα, με θερμοπίστολα και με τέτοια. Κάνει ρητίνες. Ήρθαμε, φύγαμε, δεν θα μας δει κανένας. Ούτε άμα δεν είμαστε στον πίνακα. Τζέζα. 9. Επαναλαμβάνω, με 400 χιλιόμετρα πορεία, οι άλλοι ήρθαν από εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την άλλη φορά ευελπιστώ όταν θα ξεκινήσω μια καινούργια σειρά να έρθεις
λίγο πιο ξεκούραστα, να έρθεις με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έρθεις λίγο πιο αθόρυβα, μην είναι το μυαλό σου θολωμένο, να έχεις πάρει ένα Tesla, ένα κάτι, να είσαι άρχοντας. Και θα το κάνεις 15 την άλλη φορά. Θα μας κάνεις κανένα spoiler τι θα είναι η επόμενη? Θα δούμε, κάτι θα σκεφτώ. Κάτι θα σκεφτώ. Κάτσε να τελειώσει αυτή η σειρά, να έρθει ο κόσμος. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάτι θα σκεφτείς. Θέλω να δηλώσω επίσης ότι ήθελα πάρα πολύ να έρθω στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την εκπομπή σου έχω μεγαλώσει, πραγματικά. Τρεις εκπομπές έβλεπα στη τηλεόραση και μου άρεσαν από μικρό. Michael Knight, τους Dukes και Fix It Yourself Greece. MacGyver δεν έβλεπες? Όχι, έβλεπα αλλά όχι τόσο. Okay. Αυτά τα τρία ήταν που τα ψάγραμε. Δηλαδή η μάνα μου μας τιμωρούσε, δεν θα δεις Fix It Yourself Greece, αν δεν αυτό. Εντάξει, μόνο αυτό σου λέω. 10 χρόνια είμαι στο YouTube, δεν είμαι και τόσο παλιά. Και εγώ είμαι μικρός, γι' αυτό σου λέω. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Jezza Tech, κάντε μια εγγραφή, υπάρχει link από κάτω στην περιγραφή και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.